Λοιπόν, να σου πω τώρα που λείπει ο άλλος, αδερφέ, δεν σας πάει άλλος. Δεν σας πάει καθόλου. Πού είναι, μιλάει ο... όλο άσχημα μιλάει. Ήμουν στις Κάνες και πρέπει να ξεκινήσει εσύ με τον Όλτον Άιχενράιχ την εκπομπή. Το σόλο. Τέτοια ντροπή. Αφού δεν σ' άρεσουν αυτά εσένα. Εδώ έχουμε διαφορά. Μου λείψες ρε Μασκαρά, μου λείψες. Αλήθεια το λέω. Και ας με πούλησες τώρα με την εισαγωγή αυτή. Γιατί δεν εγώ... περίμενες. Δεν σε περιμένω. Ήθελα να του εξηγήσω ότι δεν. Καλύτερα τα λέγαμε μόνοι μας αφού τα θάβεις αυτά τα σταργώσεις. Και όμως. Και όμως τι. Κυρίες και κύριοι, θα δείτε μια αλλαγή στο πρόσωπο του Γιάννη Ζουμπουλάκη σε ό,τι αφορά την εκπομπή. Διότι αυτή η ταινία, το Solo Stars Star Wars Story, το 8ο, δεν θυμάμαι, δεν έχει και σημασία. Ούτε έχει καμιά σημασία. Και αν θες, μπορώ να σου εξηγήσω μετά γιατί γίνονται αυτά. Αλλά συνέχισε. Είμαι έκπληκτος. Περιμένω να βγάλεις και γένεια να γίνει σαν το. Πώς το λένε. Το Τζουίγκ, πώς λέγεται. Το Τζουμπάκα. Το Τζουμπάκα, ναι. Είναι μια καλή ταινία. Ναι. Τελεία και παύλα. Και όταν λέω καλή ταινία, τι εννοώ. Πρώτον, δεν χρειάζεται να έχεις βγάλει το PhD του Star Wars για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Αφού είναι στην αρχή. Δεύτερον, έχει ένα σενάριο και βέβαια το γεγονός ότι το έχει γράψει ο Lawrence Kasdan παίζει πολύ μεγάλο ρόλο που δίνει στην ταινία μια αυτονομία. Τρίτον, είναι αρκετά σκοτεινή ενώ όλες αυτές τις ταινίες είναι πάρα πολύ λαμπρές και φωτεινές. Νομίζεις ναι. Ότι είναι το επεισόδιο είναι που γίνεται σαν... Darth Vader, δεν ξέρω, είναι σκοτεινότατο. Ναι, είναι σκοτεινή. Ναι, γιατί είναι στην ίδια λογική αυτή. Με τον Adam Driver, λέει. Ναι. Ναι. Πάντως, είναι σκοτεινή και σαν φωτογραφία. Δηλαδή, έχει κάτι το παλιό και το νουαρίστικο λίγο η ταινία. Επίσης, έχει χαρακτήρα western σε πολλά σημεία. Μπορείς να το δεις. Όλο το Star Wars. Ναι. Όλο το Star Wars είναι ένα μεγάλο western. Όλο. Και αυτό που εξετίμησα πάρα πολύ είναι ότι στις σκηνές δράσης δεν υπερτερεί το ψηφιακό εφέ, αλλά το ανθρώπινο στοιχείο και δεύτερο το ψηφιακό εφέ που υπάρχει. Καλά, αυτό λοιπόν τώρα, δεν υπάρχει. Εντάξει. Ναι. Τώρα, αν όλα αυτά τα στοιχεία που άρεσαν εμένα σημαίνει ότι επειδή άρεσε σε μένα η ταινία, θα γίνει παταγώδης εμπορική επιτυχία, δεν ξέρω. Αυτό πάντως, θέλω να μην το πιστεύω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αποτυχία, γιατί θα σου εξηγήσω το εξής. Η ιστορία του κοινού με το. Επειδή μ' άρεσε εμένα. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά η ιστορία του κοινού με το Star Wars. Του κοινού του Star Wars με το Star Wars. Και συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Κάτι πολύ σημαντικό, επειδή είπες τη λέξη κλειδί κοινό, δεν απευθύνεται μόνο στο κοινό του Star Wars αυτή η ταινία. Απευθύνεται και στο άλλο κοινό. Το εγώ. Ωραία. Το λίγο, μικρό κοινό. Δεν περιμένουμε αυτό. Να τους δούμε να έρχονται, αλλά θέλω να πω ότι εμείς που είμαστε το κοινό του Star Wars, έχουμε μία σχέση με το Star Wars η οποία είναι η σχέση, ας πούμε, ενός μεγάλου έρωτα. Ναι, είναι ιερή. Δηλαδή, ούτε καν ιερή. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Έρωτας. Δηλαδή, βλέπεις κάτι. Σ' αρέσει, τσιμπάς, το αγαπάς. Θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα. Γίνεται το δεύτερο επεισόδιο, το τρίτο επεισόδιο. Κάποια στιγμή σου λείπει αφόρητα. Ξαναφτιάχνουν το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο. Λες δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Φτιάχνουν το έβδομο, το όγδοο. Μετά λες πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και φτιάχνουν. Έτσι λειτουργεί αυτό το πράγμα. Yeah. Έτσι λειτουργεί και στα κόμικ. Δηλαδή, ο Roy Race. Διαβάζεις 1, 2, 3, 5, 10 άλμπουμ. Μετά λες. Και πώς έφτασε ο Roy Race να γίνει ο Roy Race. Πάπ τα παιδικά χρόνια του Roy Race. Πάρτε. Έτσι γίνεται. Δηλαδή, το ίδιο έγινε με τον Indiana Jones. Με όλα. Ναι. Δηλαδή αυτά έρχονται, γίνονται γιατί υπάρχει μια ανάγκη δική μας να μάθουμε τα μυστικά των ηρώων που αγαπάμε στην ολότητά τους. Δηλαδή εδώ η πλάκα ποια είναι με τον Han Solo. Ότι έχει πεθάνει ο Han Solo. Στη σειρά έχει πεθάνει. Στη σειρά έχει πεθάνει. Από το πρώτο τελευταίο. Και βλέπεις λοιπόν, παρότι έχει πεθάνει. Βλέπεις τα παιδικά χρόνια του Σόλο. Που δεν είναι ακριβώς παιδικά, είναι αρκετά μετά εφηβικά. Είναι 29 χρονών ο Έλχενράιχ. Ναι. Είναι καλή επιλογή να πούμε επίσης. Πρώτον, γιατί έχει το κοινικό στυλάκι λίγο του Χάρισον Φόρντ και του Χάν Σόλο γενικότερα. Και του μοιάζει και λίγο. Του μοιάζει λίγο. Παραδόξη. Έχει χιούμορ, όπως όλη η ταινία έχει ναι. χιούμορ. Και πραγματικά σου λέω, επειδή η ταινία παίζει πολύ μετά με τις έννοιες της προδοσίας, της απιστίας, ναι. έχει ένα νουάρ χαρακτηριστικό. Χαρακτήρα. Δεν εμφανίζεται και... ο Τσουμπάκα. Βεβαίως. Γιατί Σόλο χωρίς τον Τσουμπάκα ναι. δεν γίνεται. Είναι αυτό και μόνο είναι λόγος. Να πάμε να το δούμε. Εξηγεί πώς μαθαίνει και τη γλώσσα του Τσουμπάκα, γιατί είναι ο μόνος που το καταλαβαίνει το Τσουμπάκα. Σταμάτα, πήγαινε να φας. Έχει διαλόγους μεταξύ. Εννοείται. Αυτή η λεπτομέρεια βέβαια δεν την πολύ. Δεν το πώς μαθαίνει τη γλώσσα. Νομίζω γίνεται λίγο οργανικά. Με το που λέει κάτι ο Τσουμπάκα, αυτός καταλαβαίνει και. Ναι, δεν εξηγούνται πολλά. Εκτός αν μου διέφυγε εμένα. Πάντως η σχέση με τον Τσουμπάκα έχει πλάκα. Όπως μ' άρεσε ο Τσουμπάκα,
και στα, στο πρώτο Star Wars. Κυρίως το πρώτο. Εντάξει, σε όλα τα Star Wars. Τον είδα και μάλιστα τον είχα. Για να λέμε και την αλήθεια βέβαια, τον είχα και αφήσει στο σπίτι. Τον Τζουμπάκα. Γιάννη, έχεις κάποια μυστικά τα οποία θα τα ανακαλύψω. Έχω πει πάντα, λόγω του Κουροσάβα, γιατί σε αυτόν βασίζεται το πρώτο Star Wars, το κρυμμένο οχυρό. Ναι. Αυτή είναι η βασική. Τώρα μου θυμίζεις αυτούς που αγοράζανε το Playboy και λέγανε ότι το θέλω για τις συνεντεύξεις. Εγώ είμαι αυτός. Εντάξει. Εγώ τα έχω όλα τα Playboy. Ναι, για μάτι το 1960. Πέρα. Για μάτι το αγόραζα. Όχι, φίλε. Καλά, εντάξει. Το ήξερες. Ιδέα δεν έχω. Και με αυτόν τον διθύραμβο το Star Wars Story Solo και από τον Αντώνη Καρποκόπουλο και από τον Γιάννη Ζουμπλάκη, μπαίνουμε λοιπόν και στα προκαταρκτικά σινεμά στη Σέντρα, νούμερο 31 ή 32. Νούμερο. Σίγουρα. Μετά από ένα ταξίδι στις Κάνες δικό μου, όπου δεν λείψαμε, είμαστε εδώ πάλι στον κινηματογράφο Αθήνων που μας φιλοξενεί, επειδή παίζει και όλα στο Star Wars Story το Solo, για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Θα μιλήσουμε για το σινεμά κατά τεθέν του Αθήνα. Ωραίο, Οι μεγάλες αφήσεις και η μηχανή προβολής. Μηχανή προβολής αρχαιωτά των χρόνων, αλλά μουσιακό. Ναι, και οι μεγάλες αφήσεις. Φίλιπς. Και τα δύο είναι. Ναι. Πολύ Αθήνεων. Το Αθήνα είναι αυτό... το στίγμα του αυτής της αφήσης. Και μάλιστα να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γάκη, τον αιθουσάρχη, που κατάφερε να προλάβει για την εκπομπή μας και να έχουμε έξω στην πρόσληψη την αφίσα που θα δείτε στο τέλος της εκπομπής, ενώ θα φεύγουμε τη ώρα που την έχουμε φτιάξει. Άρα κάνεις πώς τα πέρασες. Από ό,τι κατάλαβα από τις ανταποκρίσεις, μπορεί να το καταργήσουν το φεστιβάλ. Δεν πρέπει να είχε μισή ταινία της προκοπής. Όχι, δεν ήταν τόσο σκληρά τα πράγματα. Έτσι κατάλαβα. Εγώ είπα ότι έχει μια φτωχή χρονιά. Η φτωχή χρονιά, η φτωχή παραγωγή, το έκανε ούτε μισή ταινία. Ειλικρινά σου λέω, δηλαδή, από αυτά που, όχι μόνο εσύ, που γράφαν κι άλλοι, βέβαια σε άδεια βέβαια περισσότερο, δεν είπα ρε εσύ, αυτή θέλω να τη τυχερή είναι που το είδαν αυτό και θέλω να το δω. Ακόμα και κάποιες ταινίες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Ναι. Υπάρχει ο ψυχρός πόλεμος του Παύλ Παυλικόφσκι, που είναι ένα ερωτικό δράμα επί ψυχρού πολέμου στην Πολωνία και στη Γαλλία. Ναι. Πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας. Υπάρχει μια ταινία που αγνοήθηκε στα βραβεία, αλλά εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα. Λέγεται Λέτο. Λέτο στα ρωσικά σημαίνει καλοκαίρι και είναι το καλοκαίρι του 81. Μας δείχνει πώς ήταν η ροκ μουσική σκηνή στο Λένιγκραντ. Ναι. Που εμείς, εγώ τουλάχιστον, που δεν τα πάω και τόσο καλά με την μουσική, δεν ήξερα ότι υπήρχε ροκ σκηνή με σοβιετικό ροκ. Υπήρχε, ναι, στην Ανατολική Ευρώπη και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ή στην Ουγγαρία ή στην Τσεχία, τότε Τσεχοσλοβακία, ένα συγκρότημα έχει σταθεί και αιτία για να γίνουν διαδηλώσεις, φασαρίες. Ο δικός του Σμάι στο 68, κατά κάποιο τρόπο, έχει κάτι τέτοιες ιστορίες. Η Plastic Man, νομίζω, λίγο ήταν. Κάτι περίεργες ιστορίες η Ανατολική Ευρώπη. Αυτό κάπως ενδιαφέρον ακούγεται. Ναι, αλλά όπως επίσης ενδιαφέρουσα ταινία είναι η ταινία με την οποία άρχισε το φεστιβάλ και νομίζω ότι είναι και ίσως και από τις πιο εμπορικές. Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί γύρισε στην Ισπανία ένα ας πούμε θρίλερ, αλλά πάντοτε στα μέτρα του Φαραντί, με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ και την Πενέλοπη Κρούζ. Το καταθάψανε όμως. Το Δος Λος Αμπέμ, όχι όλοι. Εγώ δεν το κατέθαψα. Κοντά σου. Και νομίζω ότι είναι άδικο να το καταθάψει. Δεν μου λες. Ίσως είναι συγκριτικά με τις προηγούμενες ταινίες του κάπως κατώτερη να το καταθάψει. Του Κίλιαν. Του Κίλιαν δυστυχώς δεν την είδα. Α, δεν την είδα. Δεν την είδα. Επέχθηκε τελευταία μέρα που είχα φύγει. Ναι. Δεν την πρόλαβα. Την περιμένω πάντως. Γιατί είχε και ένα σκανδαλάκι αυτή η ταινία. Ναι. Το άκουσες. Όχι, δεν άκουσα τίποτα. Λοιπόν, ο Γκίλιαμ προσπαθεί να τη γυρίσει την ταινία αυτή από το 1998. Κακό. Για διάφορους λόγους, ναι, ακυρώθηκε η πρώτη προβολή, κυρίως λόγω υγείας δικής του, αλλά πιο πολύ καιρικών αυτό θυμάμαι, μια καταστροφή των σκηνικών, ναι, ένα απίστευτο. Πρόσεχε τώρα, εδώ, ενώ γυρίστηκε η ταινία, δεν γυρίστηκε με τον αρχικό παραγωγό, τον Παύλο Μπράνκο, ένα Βραζιλιάνο, ένα, συγγνώμη, Πορτογάλο, αλλά αυτός, επειδή γυρίστηκε με άλλον, υποτίθεται ότι είχε τα δικαιώματα της ταινίας και δεν επέτρεπε τη διανομή της στη Γαλλία, πόσο μάλλον στις Κάνες, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι θα κλείσει το φεστιβάλ με την ταινία και αυτός τους πήγε στα δικαστήρια. Αχα. Τελικά έγινε η δίκη και το αποτέλεσμα της δίκης πάρθηκε μία μέρα πριν την έναρξη του φεστιβάλ και ήταν θετικό το μέλλον και γι' αυτό έγινε. Ωραίο θέμα, γιατί έγινε ένα ντοκιμαντέρ κάποτε για όλη αυτή την ιστορία. Είχε γίνει ντοκιμαντέρ για το άλλο, έτσι. Για τη διακοπή των πρώτων γυρισμάτων. Που ήταν και πολύ ωραίο. Τι ήθελα να πω και κάτι άλλο τώρα. Και διάβασα ότι είχε κάνει μια ταινία ο Lars von Trier που τα βάλανε μισή στα πόδια. Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον, α πούμε. Το Lars von Trier. Ναι.
Κοίταξε τώρα εδώ. Όχι όλα. Είδα όλη την τα περισσότερα ταινία. Όλη την ταινία την είδα από ναι. το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Και μιλάμε για μια ταινία που είναι 2 ώρες και 35 λεπτά. Ναι, συνήθως είναι. Είναι μάστορας, έτσι. Ξέρει να κάνει ταινίες. Δεν είναι. Είπε. Αλλά είναι τόσο σαδιστής. Δηλαδή μπορεί να σου σπάσει τα νεύρα με το σαδισμό. Ναι. Δηλαδή είναι το. Είναι μια βόλτα στο μυαλό ενός serial killer. Αλλά όχι έτσι μια βόλτα. Μια βόλτα όπου βλέπουμε τι κάνει ο serial killer ναι. όταν έχει τις γυναίκες στο σπίτι του ή όταν πηγαίνει στο δικό τους. Πάλι ταλαιπωρεί και με όλες, ναι, εντελώς. Και με όλες τις σαδιστικές λεπτομέρειες. Το σπίτι, και δεν προδίδω πολλά, αλλά το σπίτι που έκτισε ο Jack, γιατί αυτό λέγεται, έτσι λέγεται η ταινία, The House That Jack Built, είναι ένα σπίτι φτιαγμένο στη θέση των τούβλων που βρίσκονται πτώματα. Μάλιστα. Το έχουμε ξαναδεί και στο Σικάριο. Δεν είναι φοβερά. Ναι, εδώ στο πιο αλληγορικό. Αλλά στο πιο, ναι, στο πιο αλληγορικό, διότι μέσα σε όλα, γιατί είναι παμπώνυρος ο Lars von Trier, τον έχει κάνει έναν. Μπορείς να πεις ότι είναι καθηγητής πανεπιστημίου στην ιστορία της τέχνης. Ναι. Τον έχει κάνει σούπερ καλλιεργημένο, ξέρει τα πάντα για τα εικαστικά. Hannibal Lecter. Ναι, αλλά λίγο πιο βρώμικος. Εντάξει. Ναι. Λίγο εντάξει. πιο. Ναι, θα είναι βαλέτερο. Που τσιμπάει, ναι. μόνο ναι. που αυτά που μου λες, δηλαδή δεν το έχουμε δει ακόμα, έχει τσιμπήσει ήδη 2-3 πραγματάκια. Ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και αυτά όταν έρθουν. Έγραψε το Variety, μ' άρεσε αυτή, αυτό ήταν πολύ έξυπνο, ναι. Ότι στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, πριν τη μέση της, είχαν φύγει 100 άνθρωποι, που σημαίνει αυτό για τον Lars von Trier ότι είναι standing ovation. Σωστό. Χειροκρότημα από αστείους. Το solo Star Wars Story είναι βέβαια μια ταινία που θα βγει σε περίπου 200 αίθουσες. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά κάπου εκεί θα είναι. Αλλά δεν είναι η μόνη ταινία που βγαίνει τώρα. Φτάνει πάντα η στιγμή που ανεβαίνει στους ουρανούς και εγώ σαν ταπεινός μαθητής κάθομαι από κάτω. Λες και το κάνω με επίτηδες. Και λέω ναι, Γιάννη μου δεν είναι στημένο αυτό. Σ' απλώς αυτός προτιμάει να είμαι εγώ στο πλανή και να είναι αυτό. Ναι. Εγώ στο ασανσέρ και αυτός από κάτω. Κάτω πάντα έτσι γίνεται. Λοιπόν, ακούμε για τις Γιάννη Πολάνσκι. Ζει. Ή είναι καμιά παλιά. Συγγνώμη, το πεις με έναν τρόπο. Ξέρεις, το λες για πολλούς αυτό, Την προηγούμενη φορά... Για το κοντά. Σου είπα... Με συγχώρεσαι, πολύ λες και πόσο είναι. 100, 97. Κάτσε ρε Γιάννη, δηλαδή όταν γίνει η Ρος Μαρή μου να γίνει. Όχι ρε φίλε, 80 κάτι είναι ο άνθρωπος. Α, μόνο. 80 κάτι, όπως και κοντά, 88 χρόνων είναι. Μπαίνω να τα 200 αισθήσουν, γιατί τα 100 κοντά δεν πρέπει να τα 100 αισθήσουν. Εκεί κοντά είναι και ο Πολάνσκι, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω 86. Πότε είχε κάνει την προηγούμενη ταινία ο Πολάνσκι. Πριν από 2 χρόνια. Είναι παραγωγικός αυτός. Σοβαρά, δεν είχε παρελθεί άνθρωπος. Όχι. Ποιο ήταν το προηγούμενο. Το Venus in Furs. Η Αφροδίτη στις γούνες. Έλα μωρέ τώρα. Ειλικρινά σου λέω. Δεν είχε κάνει τον αόρατο συγγραφέα το 10. Τον αόρατο συγγραφέα το 10 τον είχε κάνει. Πριν από 8 χρόνια. Τότε νόμιζα. Δηλαδή τότε που ήταν 75 χρονών ρελατών ήταν καλύτερα. Είναι τρελαθό τώρα. Καλά. 75 χρονών. Α, εκεί το δεχόμαστε. Με το πώ είναι τώρα. Είναι μια τζόβελο. Μια χαρά είναι τώρα. Αυτό δεν θα. Σχεδόν αθάνατο είναι ο άτιμο. Είναι και κοντό. Τι έχει σκοτώσει, πιστεύει. Συγγνώμη τώρα, αυτά τα λέμε όλα. Date. Ναι, έτσι πιστεύω. Έχει καλή κάνει, το κάνει το θέμα αυτό το Ταραντίνο ταινία, έτσι. Αυτό είναι. 200 πτώματα, αν το κάνει ταινία. Ήταν στην Αγγλία, κουτέ άνθρωποι που δεν μιλάς και χωρίς να ξέρεις. Ναι. Ήταν στην Αγγλία όταν έγινε ο φόνος. Ο Τσάρλς Μάνσον την έκανε τη δολοφονία μαζί ναι, με την παρέα. Ναι, αλλά λένε ότι είχε κάποια... ναι, ήταν εμπλεγμένος. Ήταν εμπλεγμένος, του είχαν κάνει... Μια μέρα κάποιος πρέπει να γυρίσει τη ζωή του Ρόμαν Πολάνσκι ταινία. Είναι απίστευτη η ιστορία. Απίστευτη. Τον έσωσε ο πατέρας του από το Auschwitz. Του άνοιξε το σηματόπλεγμα για να βγει από μια τρύπα. Είσαι σίγουρος ότι είναι μόνο 80. Αυτά που λες δηλαδή. Ήταν παιδάκι ρε τότε. Ήταν παιδάκι. Την έχει τη σκηνή στο πιανίστα. Είναι ο δικός του πιανίστας. Ναι, το δικό του πιανίστα. Γιατί τα μπερδεύω πάντα εγώ το πιανίστα με το άλλο. Τη δασκάλα του πιάνου. Όχι, που παίζει πιάνο στο πλοίο του τορνατόρα. Έλα μου, το 1900. Το 1900. Μαζί είχαμε βγει. Πιάνο το 1900. Όχι, νομίζω 1900 το λεγόταν. Κάπως έτσι υπάρχει. Γιατί είχε ένα όνομα από μια. The Legend of the. Από μια τέτοια. Ο θρύλος του 1900. Ναι. Όχι, θυμήθηκα τον Μπερτολούτσι το 1900 και λέω τι λέω. Λοιπόν, πού είμαστε. Τι κάνει ο Πολάνσκι. Ο Πολάνσκι, ναι, γιατί είπαμε τα πάντα για τον Πολάνσκι εκτός από την ταινία του. Ναι. Λοιπόν, η ταινία λέγεται Μια Αληθινή Ιστορία και είναι μια εντελώς γυναικεία ταινία. Αφορά δύο γυναίκες. Έτσι, είναι η Εμμανουέλ Σενιέ, που είναι η γυναίκα του και κάνει μια διάσημη συγγραφέα.
και η Εύα Γκριν, η οποία είναι κάτι σαν φαν της, ναι. Αλλά όλο το μυστήριο είναι σε σχέση με το ποιος ακριβώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Τι ακριβώς ρόλο παίζει στην ιστορία. Και η Εμμανουέλ Σενιέ είναι ένας άνθρωπος έτσι πολύ ψυχικά ταλαιπωρημένος και κουρασμένος και φορτισμένος και έρχεται αυτή η κοπέλα και υποτίθεται, ας πούμε, τη βοηθάει να δει λίγο πιο αισιόδοξα τη ζωή, αλλά την ίδια ώρα, επειδή πολλά άνσκη έχουμε... Μιζερή. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Έχει στοιχεία από την Αποστροφή, ναι. Που είναι του Πολάνσκι, ναι. Με την Κατρίν Ντενεύ, όπως επίσης έχει και στοιχεία τον Ένικο. Ίσως την καλύτερη ταινία του Πολάνσκι. Ωραία ταινία, ναι. Η καλύτερη ήταν ταινία τότε... του είναι το μωρό της Ρόσμαρη. 65 χρονών. Εμένα μου αρέσει ο Ένικος. Τι έχεις πάθει. Μου άρεσε περισσότερο. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται είναι πολύ μεγάλο. Ο Ένικος είναι το 1976. Ναι, εντάξει. Πώς ήτανε κοντά στα 40. Μόνο. Είχες δει πρόπερς μια ταινία που λεγόταν «Η τρελή χαρά» του Πάολο Βιρτζή. Με τη Βαλέρια Τεντέσκη. Όχι, αλλά εμένα μου άρεσε ο Πάολο Βιρτζή. Γενικά αυτό το είχα. Είναι αυτού η ταινία αυτή που θα πω. Ναι. Δεν είναι όμως ιταλική παραγωγή, είναι αμερικάνικη παραγωγή. Παίζουν δύο πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Ντόναλντ Σάδερλαντ και η Έλεν Μίρεν, που είναι βέβαια δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι πλέον, οι οποίοι ο ένας δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του, ναι. Η άλλη επίσης φαίνεται να έχει κάποια προβλήματα. Πάντως η ταινία ξεκινάει με το ταξίδι που έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν μέσα σε ένα τροχόσπιτο. Και η ταινία λέγεται «Ταξίδι αναψυχής». Ουσιαστικά ξαναζούν τον εφηβικό τους έρωτα ή αν θέλεις τον νεανικό τους έρωτα. Βέβαια έχουν κάνει δύο παιδιά, είναι μεγάλα παιδιά, μια κόρη και ένα γιο, που ανησυχούν για αυτούς. Βλέπεις ότι υπάρχουν τα σοβαρά προβλήματα υγείας. Όλα αυτά όμως σε μια ανάλαφρη και σε μια έτσι feel good ατμόσφαιρα. Πάντως είναι μια καλή φτιά. Περνάς καλά, δηλαδή σε ένα θερινό τη βλέπεις πολύ ωραία. Πώς δεν ξέρω το Βιρτζή να το γνωρίσει. Γιατί έχει κάνει μερικές πολύ καλές ιταλικές ταινίες. Έχει συμπαθεί στις σκηνοθέτες. Ναι. Και αυτός είναι μικρός. Όχι, όχι. Ναι. Έχουμε άλλο αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία ή... Όχι, με έναν τρόπο ναι. Ναι. Υπάρχει μια ταινία που λέγεται «Ξυπόλυτη στο Παρίσι». Ναι. Έχει πλάκα αυτή η ταινία. Είναι βέβαια λίγο μελοδραματικά κομική. Θυμίζει Μαρσέλ Μαρσό, Μπάστερ Κίτον, Ζακ Τατί. Τον θυμάσαι τον Μαρσέλ Μαρσό? Είναι επικίνδυνα στα όλα και τα τρία μήπως. Ναι. Είναι μια κοπέλα η οποία έχει έρθει από τον Καναδά, σίγουρα πειραγμένο πλασματάκι, έτσι, τα γυαλιά που φοράει, το backpack που έχει από πίσω, ο τρόπος που ντύνεται, τα κοτσιδάκια της. Και γιατί έχει έρθει εδώ? Για να βρει μια θεία της, την οποία την παίζει η Εμμανουέλ Ριβά, η περίφημη πρωταγωνίστρια του «Χειροσίμα αγάπη μου» και προσφάτως του «Αμούρ», η οποία πέθανε μετά από αυτή την ταινία, είναι μεγάλη. Ήμουν έτοιμο να σα ρωτήσω, ζή. Και κρατήθηκα. Λέω, μην το κάνει. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν. Δεν το έκανε. Okay, και αυτή γνωρίζει, η νεαρούλα, γνωρίζει ένα κλωσάρ στο Παρίσι, ο οποίο αυτό κι αν είναι βαρεμένο, και φτιάχνουν ένα πολύ περίεργο ντουέτο που οι δυο του βοηθάνε ένα τον άλλον και τελικά ψάχνουν να βρουν τη γριά. Τη θεία. Ξυπόλυτη στο Παρίσι είναι. Έχει μελαγχολία αλλά και χιούμορ μαζί. Ναι. Μινιμαλιστική τελείως, γι' αυτό σου λέω ότι θυμίζει τους κωμικούς που σου είπα. Κατάλαβα, ο κόσμος θα δει το solo. Κοίταξε, υπάρχουν κι άλλα, αλλά το εξαντλήσαμε. Βγήκε και το Ταξί 5. Το Ταξί 5. Ναι, βλέπω ότι ενδιαφέρθηκες. Το Ταξί 1 το έχει δει όλος ο κόσμος. Το Ταξιτζί τον έχεις δει. Ποιο να πρέπει. Του Σκορσέζε. Ναι, μόνο, εντάξει. Ναι. Πάλι καλά. Γιατί τα ταξί, άστα καλύτερα. Είχε μια πλάκα το ταξί το πρώτο. Το πρώτο. Στο πέμπτο βλέπουμε μια θεόχοντρη να κάνει εμετό και σε ένα παμπρίζ και μια μηχανή που μαζεύει κόπρανα από σκύλους να αδειάζει πάνω σε μια πολιτικό. Αυτό είναι το χιούμορ. Είναι η σκληρή δουλειά του ταξιτζή. Πολύ σκληρή. Γεια σας.